Βλέπουν υποχωρήσεις λοιπόν οι Τούρκοι Μανώλη, έτσι. Έχουμε κατεβάσει μολύβια, λέει εδώ. Ναι, ναι. Ε? Αυτό λένε. Έχει. Αυτό λένε. Δηλαδή, ότι δεν γίνονται οι παραβιάσεις με τα τουρκικά μαχητικά, ότι δεν εκφράζονται πια οι απόψεις της Τουρκίας, ακραίες κατά την Ελλάδα, αλλά εδώ στην Τουρκία θεωρείται δεδομένο. Από το 1975 και μετά υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική στο ΓΕΠ που εφαρμόστηκε από όλες τις κυβερνήσεις. Βεβαίως η γαλάζια πατρίδα, αν και το τελευταίο καιρό την έχουμε ξαναδεί και την έχουμε ξανακούσει και στο εκπαιδευτικό σύστημα, υπάρχουν διάφορα. Όπως και αυτό που θα δείτε τώρα, η εφημερίδα Καράρ. Σήμερα είπα στον Κοντόπουλο θα τον ζαλίσουμε λιγάκι, αλλά τις βλέπω τώρα όταν στο ενδιάμεσο διαβάζω και τις εφημερίδες, η έκπληξη της θεωρητικής σχολής της Χάλκης, η εφημερίδα Καράρ. Δηλαδή? Αναφέρεται προλίγων ημερών επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας της Τουρκίας στη θεωρητική σχολή της Χάλκης, λέει γίνεται κάποιο βήμα στη θεωρητική σχολή. Αναφέρεται στην συνέντευξη που μας είχε δώσει στην Καθημερινή του Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν που του είχαμε ρωτήσει τι θα κάνει η θεωρητική σχολή της Χάλκης, είχε πει ότι. Στην Καθημερινή είχε πει ότι κάνουμε εργασίες, εργαζόμαστε για την έναρξη της λειτουργίας της Τουρκικής Σχολής Χάλκης. Αρχή βεβαίως είχε πει ότι να γίνουν κάποια βήματα και της τουρκικής μειονότητας. Είχε αναφερθεί. Όπως θα δείτε και στην εσωτερική, είναι μεγάλο θέμα. Βήμα για τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Γιατί πήγε ο Υπουργός, λένε, τι ετοιμάζεται, μήπως στο πακέτο εξυγχρονισμού που ετοιμάζει η κυβέρνηση πάει να γίνει κάτι με τη θεολογική σχολή. Άρα πάνω το αποτρέψει η εφημερίδα Μανώλη εδώ. Το ανεβάζει για να το κατεβάσει. Σωστά. Για να προκαλέσει διάψευση. Πολύ σωστή ανάγνωση. Για να προκαλέσει διάψευση. Να πούνε τόσο να όχι, δεν σημαίνει τίποτα. Τα πράγματα εκεί είναι, τα πράγματα δεν αλλάζει. Σαν τον δημοσιογράφο, σαν τον δημοσιογράφο που είπε πριν. Υποχωρούμε, απλά πρέπει να διαβάσουμε και αυτή την Τουρκία για να καταλάβουμε. Προσέξτε, δεν δικαιολογώ τον Ερντογάν. Αλλά για να κάνει σωστά, κάποια βήματα και ο Τούρκος πρόεδρος εδώ, βεβαίως είναι παντοδύναμος, βεβαίως ναι, αλλά από κάτω υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που λένε άλλα, και άλλα πράγματα. Δεν είναι μία φωνή. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Προσοχή. Σωστά, λοιπόν. Και πάμε στον Πρωθυπουργό. Και πάμε